Είναι στους δύο καταναλωτές θα μειώσει τις δαπάνες για αγορά προϊόντων. Το επόμενο εξάμηνο είναι ότι θα αυξήσει τις δαπάνες για λογαριασμούς, όπως δείχνει η έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος Λιανικής τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο μείον 64, μειωμένο σε σχέση με τον μήνα βάσης τον Οκτώβριο του 19 και μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του 21. Προσπαθούμε να βγάλουμε στην άκρη τις υποχρεώσεις, αλλά δεν μένει, είναι λίγα τα λεφτά, δηλαδή υπάρχει. Εγώ είμαι 84 χρονών, πληρώνω μια ζωή. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Αν αρχίσουμε από τη ΔΕΗ, εντάξει, η ΔΕΗ είναι χειρότερη δηλαδή αυτή τη στιγμή, από εκεί και πέρα, τι να πούμε, η ακρίβεια, τα πάντα. Οι συντάξεις παραμένουν οι ίδιες και... Είναι ευρωπαϊκό το θέμα, υποθέτω, ευρωπαϊκό παγκόσμιο. Ουσιαστικά. Και εμάς μας επηρεάζει περισσότερο γιατί έχουμε και τις παθογένειές μας. Παθογένειες που δεν διορθώνονται και δεδομένων των συνθήκων οι καταναλωτές αναγκάζονται να κάνουν περικοπές ακόμη και από τα απαραίτητα για να μπορέσουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Κόβουμε από παντού, κάνουμε αλχημίες, προσπαθούμε. Εννοείται ότι μόλις αυτές τις ανατιμήσεις και με όλα αυτά που ακούγονται για μελλοντικές ανατιμήσεις, έχουμε ανασυντάξει τον οικογενειακό προϋπολογισμό με περικοπές και παραλήψεις. Κόβεις εκτός ψωμί και κάτι απαραίτητα ζυμαρικά αυτά, τα άλλα υπόλοιπα είναι απαγορευμένα. Αυτή τη στιγμή το παλεύουμε, αλλά λίγαν συντόμως δεν θα αντέξουμε. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, τίποτα άλλο. Θα μπορούσε βέβαια να γίνει και κάτι άλλο, να ληφθούν όπως επισημαίνουν οι πολίτες άμεσα ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Παρεμβάσεις κρατικές, κοντά στον πολίτη, κάτι τέτοια πράγματα πρέπει να γίνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πιο βαθύ το πράγμα και μας έχει δημιουργήσει μια ανησυχία σε όλους. Όπως βλέπω τα πράγματα δεν περιμένουμε κάτι. Και η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, δεν μπορεί, δεν αντέχει κι άλλο. Οικονομικά τι να κάνει, έχει απλωθεί παντού, υποχρεώσεις από κράτος προς το λαό είναι πολλά, εγώ είμαι και από άλλη χώρα.